Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο πολύτεκνος αλλά ελαφροχέρης Ρουμάνος που πιάστηκε στα πράσα να κλέβει κοσμήματα και πανάκριβα κινητά, πήρε το δρόμο για τη φυλακή το μεσημέρι. Οι εξηγήσεις που έδωσαν μαζί με τη σύζυγό του στην ανακρίτρια δεν έπεισαν τις αρχές ότι πρόκειται για δύο πολύτεκνους οικογενειάρχες που έκαναν διακοπές στην Ελλάδα και έπεσαν στα δίχτυα των αρχών από απερισκεψία. Ο βασικό κατηγορούμενο αποδέχθηκε την κατηγορία. Ο ίδιος ομολόγησε και αποδέχθηκε ότι έκλεψε πράγματι ένα μπρασελέ, ένα βραχιόλι και ένα δαχτυλίδι. Είχε όμως την εικόνα και την αίσθηση ότι αυτά δεν στοιχίζανε στην τιμή την οποία. Φαίνεται ότι στοιχίζανε, αλλά πολύ λιγότερο. Δηλαδή, είχε την εικόνα ότι αυτά στοιχίζανε γύρω στα 50 με 60 ευρώ και τα φέρεσε με μοναδικό σκοπό, όπως στο φτωχό του το μυαλό φαντάστηκε, να κάνει μια έκπληξη στην γυναίκα του και στην κόρη του. Με τη γυναίκα του είχαν επέτειο και είχε τα γενέθλιά της και ήθελε να την ευχαριστήσει. Πρόκειται για το ζευγάρι που έπιασαν οι κάμερες κοσμηματοπολίου στη Μεσαρά να ξαφρίζει βραχιόλι αξίας 7.500 ευρώ, ενώ μετά από ολοήμερο ανθρωποκυνηγητό του αστυνομικού τμήματος Πεστού συνελήφθησαν στα Χανιά μαζί με το 45χρονο συνεργό και τσιλιαδόρο τους. Ο Ρουμάνος είπε στην ανακρίτρια πως θεώρησε ότι το βραχιόλι καθώς και ένα πανάκριβο δαχτυλίδι που βρέθηκαν στην κατοχή τους ήταν μικρής αξίας και τα πήρε για να τα κάνει δώρο στη σύζυγο και την κόρη του. Δεν βρήκε ωστόσο εξήγηση για τα υπόλοιπα 12 ακριβά βραχιόλια, κολλιέ και δαχτυλίδια που έχουν βρεθεί στις αποσκευές τους, καθώς και το κινητό αξίας άνω των 1.000 ευρώ που άρπαξαν από κατάστημα στο κέντρο του Ηρακλείου. Φωτογραφίες από τα κλοπημαία έχουν σταλεί σε όλες τις αστυνομικές αρχές με έμφαση στη Χίο και τη Μυτιλίνη, από όπου πέρασαν πριν αρχίσουν την εξόρμησή τους στην Κρήτη, η οποία έληξε άδοξα όταν έπεσαν πάνω στους αστυνομικούς του τμήματος Φεστού. Η γυναίκα του αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 2.000 ευρώ, καθώς είναι γονείς 5 παιδιών που έχουν μείνει μόνα τους στη Ρουμανία. Απόφαση το γεγονός ότι είχαν πολλά παιδιά, τόσο ημένο όσο και ουδέ, ότι είχαν δηλαδή στη χώρα τους εκκρεμότητες. Χωρίς δάκρυα αλλά βροχή στοιχείων σε βάρος του, πήρε το δρόμο για τη φυλακή και ο 42χρονος Βούλγαρος, μέλος της συμμορίας που είχε εισβάλει πριν από περίπου ένα χρόνο στο σπίτι του πρώην δημάρχου Χερσονήσου, Νικηφόρου Λαμπρινού. Το Βούλγαρο, που αρνείται κάθε σχέση με τη ληστεία και ισχυρίζεται ότι απλά διασκέδαζε στα μάλια, έκαψαν το βίντεο που βρήκαν οι αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου αλλά και το DNA του, το οποίο εντοπίστηκε στα αποτσίγαρα που είχαν αφήσει στην πίσω πλευρά του σπιτιού. Από ένα αποτσίγαρο ταυτοποιήθηκε το γενετικό υλικό σε σημείο κοντά στην οικία. Κάτι το οποίο ο ίδιος δικαιολόγησε κατά την απολογία του στο ότι το είχε προφανώς εναποθέσει από το αυτοκίνητό του ενώ εργαζόταν ως οδηγός. Οι δράστες είχαν απειλήσει με μαχαίρι την κόρη του δημάρχου και την έσυραν στα δωμάτια του σπιτιού, απειλώντας τον Νικηφόρο Λαμπρινό και τη σύζυγό του ώστε να τους αποκαλύψουν πού είχαν τα χρήματα, ενώ φεύγοντας τους είχαν δέσει με σεντόνια. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στην αστυνομία μας για τη μεθοδική και συστηματική της δουλειά. Θεωρείτε ότι έχει κλείσει το ζήτημα? Ακόμα δεν είμαστε σίγουροι 100%, αλλά τα στοιχεία του γενετικού υλικού από ό,τι φαίνεται είναι πολύ ισχυρά. Εσείς κοιμάστε ήσυχος τώρα? Εγώ κοιμάμαι, η κόρη μου. Ναι. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Πάντως δεν το εύχομαι σε κανένα μια τέτοια άγρια κατάσταση.